Ο Λεμούριος εμφανίστηκε στη Γη πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια. Ανήκει στην πιο αρχαίγονη οικογένεια πρωτευόντων θηλαστικών που η εξέλιξή της ήταν ο άνθρωπος. Είναι μικρόσωμα, έχουν ρίχος που θυμίζει αλεπού, το τρίχωμά τους είναι πυκνό και μαλακό. Τα μάτια τους και τα αυτιά τους είναι μεγάλα και η ουρά τους φουντωτή και δαχτυλιδωτή. Τα απολιθώματα παλαιότερων εποχών μαρτυρούν ότι οι λεμούριοι ζούσαν σε όλο τον κόσμο μέχρι την εμφάνιση των πυθίκων. Έκτοτε περιορίστηκαν και ζουν για εκατομμύρια χρόνια μόνο στο νησί της Ανατολικής Αφρικής Μαδαγασκάρη, όπου δεν υπάρχουν πυθίκοι. Οι λεμούριοι είναι κυρίως φυτοφάγοι. Τρέφονται επίσης με μικρές σαύρες και έντομα. Η κοινωνική δομή τους αποτελείται από ομάδες μέχρι 25 άτομα, όπου κυρίαρχα είναι τα θηλυκά. Τα αρσενικά διεκδικούν το ζευγάρωμα με αγώνες δυσοσμίας που εκτοξεύουν στους αντιπάλους τους από τους αδένες της ουράς τους. Πέντε μήνες μετά το ζευγάρωμα, τα θηλυκά γεννούν μία φορά το χρόνο μέχρι 3 μικρά. Εδώ η μαμά λεμούριος καθαρίζει με επιμέλεια τα δύο μικρά της. Στο στέγαστρο του πάρκου οι νεαροί λεμούριοι κάνουν φασαρία. Εξασκούνται σε παιχνίδια εξουσίας, η πάνω εναντίον των κάτω. Οι ουρές όμως πρέπει να ανέβουν επάνω, γιατί γίνονται όπλα στα χέρια των αντιπάλων. Όχι πάντοτε με επιτυχία. Το 1758 ο Σουηδός βοτανολόγος Κάρλος Λινέος, εντυπωσιασμένος από το εκτυφλωτικό τους βλέμμα, τους έδωσε το όνομα Λεμούριοι, που στα λατινικά σημαίνει τα πνεύματα της νύχτας. Σήμερα, μετά από εκατομμύρια χρόνια ζωής στον πλανήτη, εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας, ο καφέ Λεμούριος κινδυνεύει με εξαφάνιση.